Έλλη, σε πετυχαίνουμε εδώ στα backstage, στο Madwalk. Θέλω να μας πεις τι θα δούμε. Τώρα από εμένα το τραγούδι που θα παρουσιάσω, δεν μπορώ να το πω γιατί είναι έκπληξη. Αυτό που μπορώ να πω, να δώσω έτσι ένα μικρό στοιχείο, είναι ότι είναι δικό μου. Είναι ένα αγαπημένο μας πιο παλιό τραγούδι, το οποίο έχει κάνει ο Παναγιώτης Μπρακούλιας μια καταπληκτική διασκευή. Ποιο σχεδιαστή θα είσαι? Είναι δύο νέα κορίτσια από Θεσσαλονίκη. Λέγονται Rich Girl Boudoir. Έχεις έτσι πέσει σε κάποιο στιλιστικό ατόπιμα? Εννοείται. Ένα μόνο. Από μαλλιά, από μακιγιάζ, από ρούχα, επιλογές κλπ. Κοιτάω μερικές φωτογραφίες και λέω τι σκεφτόμουν τότε που το φόρεσα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχεις δώσει για κάποιο ρούχο? Επειδή δεν είναι ένα ρούχο στην πίστα, θέλεις πάντα τουλάχιστον 3 ή 4 για να έχεις και ένα σφέρ μαζί με τα παπούτσια. Είναι πολλά. Έχω χάσει το λογαριασμό. Είναι όμως επένδυση. Δηλαδή τα παπούτσια τα φοράς και άλλες φορές. Ο γιος σου θα έρθει να σε δει στα Madwalk? Ωραία. Όχι, έχει σχολείο την επόμενη μέρα. Και βαριάται αφόρητα. Το τραγούδι σου το ακούει ή όχι? Δεν ξέρει καν όλα τα τραγούδια μου. Αφού δεν έχω βάλει εγώ να τα ακούσει. Έλλη, είσαι ελεύθερη και ωραία? Το ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και ελεύθερη είμαι. Τώρα για το ωραία εσείς θα το κρίνετε. Σε φλερτάρουν οι άντρες? Ναι, μερικές φορές. Όχι πάντα.